Η πάσα έξω στον Γκιλ. Τρία για το σιούτ. Καλή άμυνα από τον Χαντ. Τέλος των 24. Πρόλαβε το σιούτ. Ο Κωνσταντινίδης χτύπησε όμως το ταμπλό και όχι στο Στεφάνι. Ήταν η ΑΕΚ που πήρε όμως το αμυντικό rebound και βγαίνει στο fast break. Χαντ. Ωραία πάσα στον Jones που πέρασε αλλαγή πριν από λίγο. Ο Christian Dion Jones. Και πετυχαίνει το καλάθι ο 30χρονος Αμερικανός. Πήκε και τέλος με το καλάθι προηγουμένως στο σερί 8-0 που έτρεχε η ομάδα της Λεμεσού. Ο Σιμιτζής τον Χαντ, καλάθι 3 πόντων. Πρώτο για την ΑΕΚ σήμερα και ισοπαλία ξανά στο παιχνίδι μας. 8-8. Jones. Hollingsworth. Θα δεχτεί το φάουλ, σκοράρει και πάει και στη γραμμή για μια επιπλέον βολή. Από το 3-8 οι Λαρνακείς προηγούνται 11-8. Είμαστε 1-40 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Καλάθι για τον Απόλλωνα με τον Ναυρίλ Βίλιαμ. Ναυρίλ Βίλιαμς θα πασάρει στον Παντούρη. Το σιούτ από τον Παντούρη εύστοχος. Αυτός είναι ο γυραιότερος που έλεγα προηγουμένως. Ο Γρηγόρης Παντούρης στα 41 του. 2-45 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Χαντ κλείνεται. Βγάζει έξω στον Παντελή. Το σιούτ για 3 από τον Ιάκωβο Παντελή. Θα πάρει το rebound ο Στέφανος Ηλιάδης που κάνει λάθος. Κλέβει ο Χόλιγκσουορθ και πετυχαίνει το καλάθι. Ναυρίλ Βίλιαμς. Καλή άμυνα από τον Μπράουν. Παντούρης για 3, εύστοχος και πάλι ο Γρηγόρης Παντούρης από τα 6.75. Η ομάδα της Λάρνακας ένα 8-0 σερί και πάλι 8-0 σερί. Νέο τρίποντο, νέο εύστοχο από τα 6.75. Αυτή τη φορά ήταν ο Walter Williams και μαζεύει το αμυντικό rebound. Ο Απόλλωνας πάει για την ισοφάριση. Αυτή τη φορά θα τα καταφέρει με τον Ναυρίλ Williams. 34-34 το σκορ εδώ στο Κίτιον. Φρονίου. Δύο φάουλ έχουν δύο παίχτες του Απόλλωνα. Ο Παντούρης και ο Γκιλ. Σιούτ για 3 από το Τούκι Μπράουν στη φάση αυτή. Και είναι εκτός αγώνα. Δεν άντεξε ούτε μισό λεπτό στα 4 φάουλ ο Γκιλ. Το σιούτ για 3 από τον Απόλλωνα μέσα από τον Νιου Βίλιαμς. Καλό σιούτ ο Στέφανος Ηλιάδης. Σήμερα όμως έχει 1-6 τρίποντα. Σιμιτζής για 3. Καλάθι φάουλ. Ευκαιρία για τετράποντο από τον Κωνσταντίνο Σιμιτζή. Για την ΑΕΚ σήμερα, Παντούρης για 3. Μέσα ο Γρηγόρης Παντούρης. Όταν η ΑΕΚ ξεκίνησε εκείνο το 10-0 σερί, τώρα το βάζει και κλείνει το παιχνίδι με το σκορ στο 77-67. Αυτό είναι το τελικό σκορ. Εδώ στο Κίτιον, οι παίχτες των δύο ομάδων δίνουν τα χέρια.